Κόντρα στο σύστημα. Καθημερινά με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Μία με τρεις. Η εκπομπή σου, φίλε μου Γρηγόρη, είναι σαν διαθυμόπλιο. Στο διαθυμόπλιο δεν μπαίνουν επιβάτες, αλλά πλήρωμα. Ένας από αυτούς αισθάνομαι και εγώ ένα μέρος του πληρώματος. Και όλοι οι συνακροατές που παίρνουν τηλέφωνο είναι πλήρωμα, δεν είναι επιβάτες. Εγώ έτσι νομίζω. Εσύ τι λες? Συμφωνώ απόλυτα. Εσείς, ας πούμε, η Lamborghini, μοντέλο 2022, και άλλη μπροστά σου είναι Λάντα δεκαετίας 1950, που να βγάζει καπνούς από το ψυγείο, να πηγαίνει με 50 στην Εθνική Οδό και να φεύγουν οι πόρτες, να βρέχει και να μπαίνει, μπάζει νερό τα μάξι. Δεν μπορεί να συγκριθεί κανένας μαζί σου, να λέμε την αλήθεια. Εσύ είσαι σαν ένα σέντερφορ τύπου Λεβαντόσκι, όταν ήταν στην Μπάργκερ παστέλωνε συνέχεια. Ενώ άλλοι εκφωνητές και ραδιοφωνική παραγωγή, όχι μόνο στο Focus για να μην προσβαλμώ, γενικά σε όλα τα ραδιόφωνα, μοιάζουν με ένα σέντερφορ σαν του Άρη τον Μπιμπισίδη, που παστέλωνε στη Χάση και στη Φέξη. Δηλαδή δεν υπάρχει, υπάρχει τελευταία διαφορά. Οι άλλοι μοιάζουν με έναν αθλητή που τρέχει στο στίβο μόνος του και βγαίνει δεύτερος. Δεν μπορεί να συγκριθεί κανείς μαζί σου, είσαι δίχρονος. Οι άλλοι είναι τετράχρονοι. Είμαστε Focus FM 103,6, Σερέτης Γρηγόρης μαζί σας μέχρι τις 3, κόντρα στο σύστημα, κόντρα στη διαφθορά, κόντρα στη διαπλοκή, κόντρα σε όλους αυτούς εδώ πέρα τους απατεώνες. Είτε βρείτε μας στα social media, στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, έχουμε και κανάλι στο YouTube, έχουμε και ιστοσελίδα, έχουμε και εφαρμογή για τα κινητά και τα τάμπλετ σας, για να μπορείτε να ακούτε την αλήθεια παντού, να μπορείτε να ακούτε Focus FM 103,6 παντού και οποιαδήποτε στιγμή. Καλησπέρα να πούμε. Έχουμε μαζί μας και τις καλύτερες μπαταρίες, X-Power Batteries, Λαγκαδά 109. Σε περίπτωση που μείνετε με το αυτοκίνητο, είτε με ό,τι άλλο κουβαλάει η μπαταρία, παίρνετε τηλέφωνο στο 2310-735-722. Και έρχεται ο X-Power Batteries και σας σώζει.
τι έχει γίνει με την Ελλάδα, τι έχει γίνει με τη δημοκρατία. Το πρωί είχα μια συζήτηση με έναν, ο οποίος μου λέει η δημοκρατία, λέει, δημιουργήθηκε για τους τεμπέληδες. Πρώτα απ' όλα δεν έχετε γνωρίσει τι εστί πραγματική δημοκρατία. Στην πραγματική δημοκρατία δεν υπάρχουν κόμματα και παρατάξεις. Στην πραγματική δημοκρατία είναι 300 βουλευτές από όλη την Ελλάδα, εκλεγμένοι από το λαό, οι οποίοι είναι εκπρόσωποι του λαού. Συγκεντρώνονται όλοι μαζί σε ένα κτίριο, μια βουλή, ένα αμφιθέατρο. Συζητάνε ανάλογα τα προβλήματα, τοποθετούν τις απόψεις τους, χωρίς να υπάρχει λογοκρισία. Και κάπως έτσι ψηφίζουνε και βγαίνει το τελικό πόρισμα για το καλό της Ελλάδας, η τελική απόφαση. Εδώ πλέον έχουμε κόμματα, έχουμε αρχηγούς οι οποίοι λένε ό,τι λένε, έχουμε βουλευτές οι οποίοι, αν δεν μπουνε ό,τι λέει ο Μητσοτάκης για παράδειγμα, τους διαγράφουνε από τη Νέα Δημοκρατία. Οπότε στην ουσία κυβερνάνε 5 πρόσωπα την Ελλάδα. Ο Μητσοτάκης κυβερνάει, αλλά στην Βουλή η ισχυρή άποψη είναι από 5 πρόσωπα. Ενώ θα έπρεπε να είναι από 300, θα έπρεπε να έχουν 300 απόψεις για κάθε θέμα. Οπότε δεν έχετε ζήσει δημοκρατία, μην κατηγορείτε τη δημοκρατία, δεν έχετε ιδέα από δημοκρατία. Έτσι όπως λειτουργεί η δημοκρατία σωστά, θα ήταν το καλύτερο για την Ελλάδα. Αλλά δεν έχουμε δημοκρατία. Και όσοι είστε χουντικοί εκεί πέρα έξω και θέλετε τη χούντα, πάρτε την. Χούντα έχουμε. Αθώοι για τη Siemens, αθώοι για την Novartis, για το χρηματιστήριο, για τα εξοπλιστικά, για το φατοπέδι, για τα δομημένα ομόλογα, για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, για τη φούσκα του ευρώ. Αλλά αυτές εσύ που δεν έκοψες απόδειξη. Έχουμε να πούμε από θέματα λιγνίτη πάνω από 1.300.000 τόνους. Και μας λένε ότι το χειμώνα θα παγώσουμε. Και θα το παγώσουμε όντως. Γιατί ο Μητσοτάκης δεν ήθελε το λιγνίτη. Ήθελε να τον δώσει στο φίλο του να το διαχειρίζεται. Να τελειώνει επιτέλους και το παραμύθι με όλους τους δίθεν πρόσφυγες. Που ανάμεσα στους πρόσφυγες υπάρχουν και λαθρομετανάστες. Πρόσφυγας και μετανάστης είναι ο άνθρωπος ο οποίος μπαίνει από τις επίσημες εισόδους της χώρας. Δεν μπαίνει από τα ποτάμια, ούτε πηδάει φράχτες, ούτε κάνει απόβαση με φουσκωτά. Όποιος μπουκάρει στην ουσία με αυτόν τον τρόπο είναι παράνομος. Δεν του δίνουμε κατευθείαν άσυλο, πρέπει να περάσει μια διαδικασία πρώτα. Κανονικά δικαιούται απέλαση. Και είμαι κάθετος σε αυτό το πράγμα. Η Τράπεζα της Ελλάδος ανακοίνωσε πως οι τουρίστες και οι εισπράξεις είναι λιγότερες από το 2019. Αλλά εντάξει. Όλο το καλοκαίρι ακούγαμε ότι πάμε για ρεκόρ τουρισμού. Ότι πάμε να σπάσουμε, να πάρουμε την πρωτιά. Από τα κανάλια τώρα της Λίζας Μπέτσα, τι περιμένεις. Έχουμε τον Τζουκάτο, ο οποίος είχε παραδεχθεί δημόσια πως πήρε λεφτά από τη Siemens. Έχουμε τη Γερμανία, η οποία έκρυβε για 14 ολόκληρα χρόνια τον Χριστοφοράκο, που την κοπάνισε με τη βοήθεια της Ντόρας. Και έχουμε την ελληνική δικαιοσύνη, η οποία αποφάσισε πως δεν υπάρχουν μαύρα ταμεία της Siemens. Τι να πω. Σκεφτείτε τα μόνοι σας, αντιληφθείτε τα μόνοι σας, καταλάβετε τα μόνοι σας. Όσο για τα σχόλια στο Facebook, κάτι έχει συμβεί με τη σελίδα μας και δεν μπορούμε, δεν φταίμε εμείς κάπου, δεν έχουμε απεργοποιήσει τα σχόλια. Μπείτε, σχολιάστε ό,τι θέλετε, τόσο καιρό ανοιχτά ήτανε. Κάτι συνέβη και κάποιοι ακροατές έχουν παράπονο και λένε πως δεν μπορούν να σχολιάσουν. Δεν έχουμε κάνει κάποια ρύθμιση εμείς, ούτε για εικόνες, ούτε για τίποτα.
Δεν έχουμε λόγο να το κάνουμε. Καταλάβετε το. Γιατί πολλοί αμέσως τρέξαν και είπανε «Α, σβήσατε τα σχόλια, δεν μπορούμε να γράψουμε». Δεν μπορούμε... Ρε, είστε τρελοί. Σταματήστε ρε να κατεβάζετε σενάρια από τον εγκεφαλό σας και να νομίζετε ότι έτσι είναι τα πράγματα. Σταματήστε επιτέλους αυτή τη μυθοπλασία. Τα λέτε και σε άλλους και τα πιστεύουνε. Μπήκε ο άλλος γράφει, υπάρχει λέει εκεί πέρα ένας ο οποίος κατέβαινε με τη Χρυσή Αυγή. Φαγώθηκα από το πρωί να δω ποιος είναι αυτός, τον ρώτησα και τον ίδιον. Ρε ποιος είναι ρε αυτός από τη Χρυσή Αυγή εδώ πέρα που υπάρχει ανάμεσά μας. Τελικά δεν ήταν κάποιος από εμάς, απλά αυτός μπήκε και σχολίασε. Αλλά φταίω εγώ που δίνω σημασία, δεν πειράζει. Αθώοι λοιπόν όλοι στην Ελλάδα. Μόνο ο Λάκης ο Γαβαλάς μπήκε φυλακή και η γιαγιά εκείνη με τις κάλτσες που πουλούσε τα τερλίκια. Άντε και ένας ακόμα που πουλούσε σαλέπι. Όλοι οι άλλοι είναι τοξικομανείς. Αλλά βρε φουκαρά εσύ εκεί πέρα έξω. Γιατί δεν ζήτησες μια απόδειξη για εκείνη τη ζαμπονοτυρόπιτα που είχες φάει πριν 6, 7, 10 χρόνια στην πλατεία Αριστοτέλους. Γιατί δεν ζήτησες ρε εσύ απόδειξη. Με την αθώωση τώρα λόγω παραγραφής των κατηγορουμένων για το σκάνδαλο Siemens επικυρώθηκε επίσημα πως την χώρα την είχες χρεοκοπήσει εσύ. Εσύ την είχες στείλει στο Δέλτα Νιτάφ. Το δούνου του. Εσύ την έστειλες που δεν ζήτησες απόδειξη για τη ζαμπονοτυρόπιτα. Εσύ φταίς. Έχουμε αυτοκτονία του νεοναζί που σκότωσε τα παιδιά σε εκείνο το ρωσικό σχολείο. Δεν προλάβαμε να τον φέρουμε να μιλήσει στη Βουλή και αυτό. Να, κρίμα. Κρίμα. Ένα άλλο περίεργο πράγμα είναι ότι όπου και να ψάξεις, από πίσω βρίσκεις το Μητσοτάκη. Έψαξα για τη Siemens, από πίσω βρήκα Μητσοτάκη. Πίσω από την Νοβάρτης έψαξα Μητσοτάκης. Πίσω από κουμπαριές με τον Δον Βαγγέλα, Μητσοτάκης. Τι να σας πω, για υποκλοπές, για offshore, Μητσοτάκης. Για αρχαία, Μητσοτάκης. Για όλα ο Μητσοτάκης, τυχαίο είναι. Αυτό θα μου πείτε ρε παιδιά, εδώ οι άνθρωποι αθώσαν έναν άνθρωπο με καράβι το οποίο περιείχε 3 τόνους μαρμαρόσκονη. 3 τόνους μαρμαρόσκονη και μια ντουζίνα νεκρούς μάρτυρες και τον αθώσανε. Στο Χριστοφοράκο θα κολλούσαν. Μια μελέτη σοκ από λίτρα διαβεβαιώνει ότι πέθαναν σχεδόν όλοι οι διασωληνωμένοι εκτός μεθ. Θυμάστε μήπως όσοι είστε ακροατές του Focus FM 103.6 που βγαίναμε και τσιρίζαμε και αφήναμε τα λαρίγια μας πάνω στο μικρόφωνο για την κατάσταση με τις μεθ. Θυμάστε και μας λέγανε κάποιοι ψεκασμένους και πάει λέγοντας. Τώρα αυτή η έρευνα αυτό αποδεικνύει που λέγαμε ότι εκτός μεθ δεν είχαν σωτηρία οι άνθρωποι. Που τους είχανε στους διαδρόμους δίπλα στις τουαλέτες με τα κρεβάτια τους. Σχεδόν όλοι οι διασωληνωμένοι εκτός μεθ πέθαναν, λέει λοιπόν αυτή η μελέτη. Οι ευθύνες δεν είναι πολιτικές, είναι πλέον ποινικές και πρέπει να αποδοθούν. Πλέον δεν μιλάμε για θέματα εκδίκησης, είναι θέμα δημοκρατίας. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί εκπλήσεστε για το αυτονόητο που λέγαμε. Πως χωρίς νοσηλεία σε μεθ, σε μονάδα εντατικής θεραπείας, πεθαίνει το 99% των βαρέως πασχόντων διασωληνωμένων μηχανικά αριζόμενων ασθενών. Γιατί πέφτετε από τα σύννεφα. Επειδή ένας αμόρφωτος αρνητής της επιστήμης, πρωθυπουργός, απαιτούσε στοιχεία, απαιτούσε μελέτες για το αυτονόητο. Γιατί πέφτετε τα σύννεφα, δεν μπορώ να καταλάβω. Όταν θέλετε να έχετε μενδόνι, παγόνι, πελώνι, μελώνι και πάει λέγοντας, λογικό είναι τίποτα να μην μασώνει. Αποκαλύπτει αυτή η έκθεση λίτρα και μηδενίζει κάθε αμφιβολία
ότι ήταν ψέματα όλα όσα έλεγε ο Πρωθυπουργός και ότι έχει εγκληματικές ευθύνες. Όσοι ασθενείς COVID έμειναν διασωληνωμένοι εκτός ΜΕΘ πέθαναν. Ο Πρωθυπουργός της χώρας δεν ισχυριζόταν ότι δεν έπαιζε ρόλο αν είναι εντός ή εκτός ΜΕΘ. Άμα αυτή η μελέτη δεν αποδεικνύει ότι είναι δολοφόνος, τότε τι αποδεικνύει? Ρε εισαγγελέας υπάρχει. Ρε που είναι ρε οι δικαστές, που είναι ο Άριος Πάγος? Πού είναι ρε ο τότε υπουργός υγείας? Πού είναι υπουργός ανάπτυξης? Που να μας πει ότι η κριτική ανάπτυξη της χώρας έφερε την ακρίβεια στα προϊόντα? Πού είναι να μας πει για το σκάνδαλο Siemens ότι διευθετήθηκε ως εξής? Ακούστε, ακούστε για τα πολιτικά πρόσωπα που δεν μπορούσαν να διαφύγουν. Ξέρουμε όλοι ότι φρόντισε ο Βαγγέλης Βενιζέλος. Για τα στελέχη που μπόρεσαν να διαφύγουν, φρόντισε φυσικά η Ντόρα. Κάτι ανάλογο έγινε και με το σκάνδαλο Νοβάρτης, θέλω να ξέρετε. Αλλά, αφήνω ένα αλλά ανοιχτό. Πάμε να ακούσουμε λίγο τι έλεγε ο Άδωνης ο Γεωργιάδης για το σκάνδαλο Siemens. Μήπως έρχεται μια πολύ τεράστια κολοτούμπα, ακόμη μια πολύ τεράστια κολοτούμπα από τον Άδωνη Γεωργιάδη? Σκάνδαλο, μάλιστα. Γιατί μην μου πείτε δεν είναι σκάνδαλο? Κάτσε. Χάθηκαν 7 εκατομμύρια δραχμές σε μετρητά. Ευρώ. Μάθημα διάβασα ένα πολύ ωραίο. Το σύνδημα λέει τη Νέα Δημοκρατία στην έναρξη της εξουσίας ήταν σεμνά και ταπεινά. Ενώ τώρα λέει άλλαξε, έγινε σεμνά και μετρητά. Διότι πήγαν και πήραν τα 5 εκατομμύρια ευρώ σε τσάντες. Φαντάζεσαι 5 εκατομμύρια ευρώ σε τσάντες. Δηλαδή βγήκε, φαντάζεσαι τώρα αυτά τα 4, 5, 6, 7 κοράκια που βγήκαν με τις τσάντες από την Τράπεζα της Ελλάδος, πήγαν σε ένα γραφείο και θα μοιράζουν τα ευρώ, ρε, τα ευρώ του ελληνικού λαού. Πάνω πακέτωση, ένα πακέτωση, ένα πακέτωση. Πρόσεξε, αυτό έγινε. Λαιλασία. Τι λέει η κυβέρνηση τώρα για να δικαιολογήσει τα δικαιολόγητα? Λέει, θα κάνουμε έλεγχο να δούμε τι γινόταν από το 1998. Δηλαδή, ναι, εμείς κλέψαμε, μάλιστα, αλλά κλέβατε κι εσείς. Και τώρα θα δείτε τι θα κάνουμε. Θα αποκαλύψουμε και τις δικές σας κλεψιές. Άκου δικαιολογία που βρήκε η Νέα Δημοκρατία. Ότι ναι, εμείς κλέψαμε, αλλά κλέβαν και οι προηγούμενοι. Αυτός είναι ο Γυμνοσάλιαγκας. Στείλτε μηνυματάκι στο 6907-483-484 στο Viber την άποψή σας για τον Άδωνη Γεωργιάδη και άμα θα κάνει κολοτούμπα ή δεν θα κάνει. Φυσικά μπορείτε να στείλετε μηνυματάκι και στην προσωπική μου σελίδα στο Facebook, Ξερέτης Γρηγόριος, ψυχολόγος, ψυχοθεραπευτής. Δεν έμεινε όμως μόνο εκεί, δεν έμεινε μόνο εκεί. Έλεγε και άλλα πράγματα. Αχ βρε μπουμπούκο, περιμένουμε με ανυπομονησία την απάντηση στον εαυτό σου για το σκάνδαλο Siemens. Έρχεται ή δεν έρχεται άλλη μεγάλη κολοτούμπα? Για να δούμε. Από το 2006 ερευνά. Από το 2006 ερευνά, Λεωνίδα μου, και δίωξ τον κύριο Χριστοφοράκο, ίσχυσε. Το 2009, μετά από 3 χρόνια, η γερμανική δικαιοσύνη τον παγλάρωσε τον Μάιο και τον Αύγουστο έχει εκδώσει απόφαση. Αποκαλείται ένα σκάνδαλο. Μάλιστα. Γιατί μην μου πείτε δεν είναι σκάνδαλο? Δεκάτσι. Χάθηκαν 7 εκατομμύρια δραχμές σε μετρητά. Ευρώ. Μάθημα διάβασα ένα πολύ ωραίο. Το σύνδημα λέει τη Νέα Δημοκρατία στην έναρξη της εξουσίας ήταν σεμνά και ταπεινά. Ενώ τώρα λέει άλλαξε, έγινε σεμνά και μετρητά. Διότι πήγαν και πήραν τα 5 εκατομμύρια ευρώ σε τσάντες. Φαντάζεσαι 5 εκατομμύρια ευρώ σε τσάντες. Δηλαδή βγήκε, φαντάζεσαι τώρα αυτά τα 4, 5, 6, 7 κοράκια που βγήκαν με τις τσάντες από την Τράπεζα της Ελλάδος, πήγαν σε ένα γραφείο και θα μοιράζουν τα ευρώ, ρε, τα ευρώ του ελληνικού λαού. Ένα πακέτο, πρόσεξε, αυτό έγινε. Πλέον τα πακέτα από ό,τι φαίνεται τα παίρνεις εσύ, ρε φιλαράκι. Τα πήρες τα πακέτα. Αλλά και ένα ακόμα ηχητικό για να μπορέσουμε να πάμε και στο τραπεζικό να ακούσουμε και τη δική του άποψη. Δεν έχει δει, λέει, ποτέ ο οικονόμου τη μελέτη και τα στοιχεία αυτής, αλλά μπορεί να εκφέρει τη γνώμη του για αυτήν και να κατηγορήσει όλους αυτούς που λέγανε το αντίθετο. Για το γεγονός ότι το 97,7% των ανθρώπων που διασωληνώθηκαν εκτός ΜΕΘ λόγω έλλειψης πέθαναν και κάνανε μούγκα στα κανάλια.
Φυσικά μπορούν κανονικά να συγκαλύψουν το υγειονομικό έγκλημα που έκανε ο Κούλης. Πάμε λίγο να ακούσουμε το ηχητικό και επιστρέφουμε. Τα βίντεο υπάρχουν δυστυχώς. Ο πολλακισμός κάνει κακό και στο ΣΥΡΙΖΑ. Έλεγε λοιπόν το εξής ο κύριος Βορύδης, ότι δεν είναι και τίποτα σπουδαίο. Σταμάτα να ακούσει. Χωρίς να έχει ψέμα. Εντάξει. Μιλάς συνέχεια και λες παραμύθια. Λες παραμύθια. Έχεις πέσει στη λούμπα του Πολάκη, Νίκο. Έχεις πέσει στη λούμπα του Πολάκη. Πρόσεξε το. Δεν έχεις επιχειρήματα κατά πολιτικά. Και πέφτει στη λούμπα του Πολάκη. Αυτό να σου πω. Πες ό,τι θέλεις. Συζητάμε άλλα θέματα και εσύ λες ό,τι να είναι. Λες το αφήγημα του Πολάκη. Περίμενε πάλι τα ίδια. Εγώ δεν αφηγητώ τίποτα γιατί δεν έχω τα στοιχεία. Τα στοιχεία δεν τα έχω εγώ. Το 97,7% δεν τα έχεις γιατί δεν τα στείλω το Μαξίμου. Δεν είναι απλά. Το συγκεκριμένο ηχητικό το έβαλα για τον λόγο. Γιατί ήθελα να σας αποδείξω ότι αυτή τη στιγμή ακούσαμε εδώ πέρα να μαλώνουν δεξί με αριστερούς. Γιατί... για το τι είπε ο ένας και τι είπε ο άλλος. Κανένας όμως δεν μένει στο γεγονός ότι 97,7% των ανθρώπων που διασωληνώθηκαν εκτός ΜΕΘ πεθάνανε. Το πρόβλημά τους δεν είναι ότι πέθανε ο κόσμος. Το πρόβλημα είναι ποιος έχει δίκιο και άμα θα δειχτεί η Νέα Δημοκρατία ή άμα θα δειχτεί ο ΣΥΡΙΖΑ ή άμα θα δειχτεί ο ένας ή άμα θα δειχτεί ο Πολάκης ή ο Μητσοτάκης και πάει λέγοντας. Ρε δεν μας ενδιαφέρουν όλοι αυτοί, τι δεν καταλαβαίνετε. Το πρόβλημα είναι αλλού. Γι' αυτό η Ελλάδα έφτασε εδώ που έφτασε. Γιατί μαλώνετε σαν τα κοκόρια για τον εγωισμό σας.